Καλησπέρα σας κύριε εκπρόσωπε. Ασφαλώς με βάση την έκθεση της Επιτροπής Πισαρίδη θα ακολουθήσει ευρύς διάλογος για το αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Παρατηρούμε ωστόσο ότι το πόρισμα της Επιτροπής εστιάζει στην κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου ένφια που ευνοεί τις μεγάλες ιδιοκτησίες όπως και τη σταδιακή μεταφορά του ένφια σε τοπικό επίπεδο. Επειδή παρά το διάλογο οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στην κυβέρνηση, αποτυπώνει αυτή η πρόταση τον κυβερνητικό προσανατολισμό? Ευχαριστώ. Ο κυβερνητικός προσανατολισμός είναι σαφής και είναι στη μείωση των φόρων. Ένας από τους φόρους είναι και ο ένφια, που είναι ένας φόρος περιουσίας. Ποια ακριβώς θα είναι η μίξη, το μείγμα της μείωσης των φόρων μεταξύ κύριου και συμπληρωματικού και το πώς θα καταλήξουμε σε ένα χαμηλότερο επίπεδο πριν αυτό το ποσό μεταφερθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι ένα ζήτημα που θα το σταθμίσει η κυβέρνηση ανάλογα με τις προτάσεις που θα λάβει τελικά από την Επιτροπή Πισαρίδη, αλλά όντως εξετάζεται ένα γενικότερο πλέγμα μείωσης του ένφια.